Πάμε στο Στελιό. Έλα, Στελιό. Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Άσο ημίχρονο, διπλό Καλή. τελικό, Ναι, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να αποδράσει από την Λαμία με μια πολύ σημαντική νίκη. Μια σημαντική νίκη τόσο για ψυχολογικούς λόγους όσο και βαθμολογικούς. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος είναι αλήθεια ότι στο πρώτο ημίχρονο είχε καλή εικόνα, είχε καλή απόδοση. Απλά μπορούσε να φτάσει τη μεγάλη περιοχή της Λαμίας χωρίς να καταφέρει να κάνει την τελική προσπάθεια που θα του έδινε την ευκαιρία να σκοράρει. Είχε μια δυσκολία στο να τελειώσει φάσεις. Από εκεί και πέρα, σε μια αδράνεια της άμυνας και ουσιαστικά σε μια κόντρα που έβγαλε η Λαμία, βρήκε ανισορροπία στην άμυνα του Δικεφάλου και ουσιαστικά σκόραρε, πήγε μπροστά στο σκορ. Και από εκεί και πέρα, μετά στο δεύτερο ημίχρονο, οι αλλαγές του Ρασβάνου Λουτσέσκου με τον Οσδόεφ, τον Τσιουντάλη και τον Αντρίγια Ζήφκοβιτς άλλαξαν το ρου του παιχνιδιού, καθώς ο Δικέφαλος κατάφερε να κάνει την πολύ σημαντική αυτή ανατροπή και να πάρει μια πολύτιμη νίκη σε ένα ακόμα παιχνίδι το οποίο ουσιαστικά αποφάσισε να παίξει με δύο επιθετικούς, με τον Τσιουντάλη και τον Τσάλοφ, και βγήκε και φάνηκε ότι του βγήκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Κάτι παρόμοιο είχε κάνει και στο παιχνίδι με την Βικτόρια Πλιζέν. Είχε αλλάξει και το σύστημα, είχε παρέμβει με τις αλλαγές. Του Τσέσκου, ότι υπάρχουν μάτς τα οποία δεν το έχουν βγει καθόλου οι αλλαγές. Αλλά στο παιχνίδι με τη Λαμία και στο παιχνίδι με την Βικτόρια Πλιζέν είναι τα δύο παιχνίδια όπου ο Λουτσέσκου κατάφερε να αλλάξει εντελώς τη ροή του αγώνα και να πάρει κάτι από αυτά τα παιχνίδια και με την Βικτόρια Πλιζέν τον έναν βαθμό. Πάντως, όντως χαρακτηριστικό παράδειγμα το χθεσινό, πως είναι τόσο επιδραστικές και οι τρεις αλλαγές που έχει κάνει στο δεύτερο ημίχρονο. Από την άλλη, να δούμε λίγο Σαράντι, γιατί ακούω την επιστροφή, ακούω τον εαυτό μου. Λοιπόν, από την άλλη, υπάρχει και το παιχνίδι στο Old Trafford που είναι ιστορικό παιχνίδι από μόνο του. Οπότε διαμορφώνει την εντεκάδα για το μάτς πρωταθλήματος, έτσι δεν είναι? Προφανώς, όταν ξεκίνησε η προετοιμασία για το παιχνίδι με την Λαμία και όταν σκεφτόταν το τι αποστολή θα βγάλει, τι ενδεκάδα θα παρουσιάσει στην Λαμία, σίγουρα ήταν στο μυαλό του το παιχνίδι το οποίο έρχεται με την United. Νομίζω ότι δεν γίνεται να μην το έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του. Όμως, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι και το γεγονός ότι η Λαμία προηγήθηκε στο μάτς, σίγουρα κάποια στιγμή αυτή η διαχείριση την ξέχασε και την έβαλε στην άκρη, καθώς νομίζω ότι εάν είχε, έτσι όπως πήγε το παιχνίδι, του άλλαξε λίγο τα σχέδια. Δηλαδή, νομίζω ότι θα έβγαζε πολύ νωρίτερα τον Τάισον και δεν θα τον πίεζε τόσο πολύ, που ουσιαστικά τον είδαμε να ζητάει αναγκαστική αλλαγή γιατί κούτσενε. Και σήμερα θα μάθουμε το τι ακριβώς έχει και αν θα μπορεί να είναι στην διάθεση του Ρουμάνου τεχνικού εν ώψη του σημαντικού αγώνα στο Old Trafford. Και γενικότερα θα είχε μια διαφορετική διαχείριση. Ζορίστηκε πάρα πολύ ο ΠΑΟΚ, έδειξε χαρακτήρα και μετά από κάποια στιγμή νομίζω ότι όλοι ξέχασαν το παιχνίδι το οποίο έρχεται με τη United γιατί ήθελαν να κερδίσουν το παιχνίδι με την Λαμία. Γιατί αν στραβοπατούσε και στη Λαμία ο ΠΑΟΚ, τότε θα έχανε και αρκετό έδαφος από την κορυφή. Εν ώψη και του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα, βέβαια. Τώρα, εν ώψη Μάντσεστερ, να υποθέσουμε με Κωνσταντέλια τι γίνεται καταρχήν. Ο Κωνσταντέλιας έχει ίωση, είναι λίγο ευάλωτος όσον αφορά τις ιώσεις. Όταν ήταν στην Εθνική είχε μια φαρυγγίτιδα που τον ταλαιπώρησε, τώρα έχει μια ίωση. Είναι ερωτηματικό η συμμετοχή του Κωνσταντέλια, καθώς δεν ξέρουμε πώς θα είναι από θέμα δυνάμεων και αν θα μπορεί να ανταποκριθεί σε ένα τόσο απαιτητικό παιχνίδι, ένα παιχνίδι το οποίο θα θέλει πάρα πολύ τρέξιμο και γενικότερα και στην άμυνα και στην επίθεση. Ερωτηματικό είναι και ο Τάισον, όπου σήμερα θα έχουμε νεότερα μετά από τις εξετάσεις που θα περάσει από το ιατρικό επιτελείο του Δικεφάλου.
Και κάτι άλλο δεν έχουμε από τους προβλημάτων. Αλλά αυτά τα δύο είναι τα σημαντικότερα ζητήματα για τον Λουτσέσκο εν ώψη της Αγγλίας. Να πούμε εδώ πως η αποστολή του ΠΑΟΚ θα φύγει αύριο από την Θεσσαλονίκη για την Αγγλία, προκειμένου να είναι πιο προετοιμασμένοι και να προσαρμοστούν καλύτερα οι παίκτες του Δικεφάλου και να κάνουν και μια προπόνηση στο Ολτ Τράφορντ. Μάλιστα. Ωραία. Έγινε τελειώ. Έχεις, Νίκο, κανένα ερωτήσεις? Νίκο. Αυτό ήταν ο κύριος αδερφός μας εδώ. Βέβαια. Τρώμαξε, ρε φίλε. Νόμιζα ότι αποκοιμήθηκες, ρε φίλε. Όχι, ρε, όχι, όχι, όχι. Απλά διαβάζω εδώ πέρα τα μηνύματα που στέλνει ο Κορονέος και γελάω. Και του κάνω και πλάκα, βέβαια, γιατί ξέρει ότι τον αγαπάω πάρα πολύ και είναι και φιλαράκι μου. Λοιπόν, Ναι. ο Στέλιο, Τέλια. λένε ότι ο Τέλειας έχει ίωση στα Στα ευρώ που του ευρώ. χρωστάνε. Στα ευρώ. Όχι, δεν του χρωστάνε. Να το πούμε για την Για το νέο ακρίβεια, περιμένει συμβόλαιο. μία ανανέωση συμβολέου, έτσι, με αυξημένες Ναι. αποδοχές. Είναι κάτι το οποίο του είχαν υποσχεθεί ότι θα γίνει αναπροσαρμογή συμβολαίου το καλοκαίρι. Μια αναπροσαρμογή συμβολαίου όπου όπως φαίνεται δεν έχει ολοκληρωθεί. Δεν έχει προκύψει, δεν βγαίνει κάτι προς τα έξω. Υπάρχουν διάφορες Αμάνε. φήμες γι' αυτό, αλλά οι οποίες μέχρι στιγμής δεν επιβεβαιώνονται. Ναι. Εντάξει, εγώ νομίζω. Δηλαδή τι, ότι δεν θα κάνει πίσω ο ΠΑΟΚ. Η φήμη, η ανυπεβεβαίωτη που υπάρχει είναι ότι δεν τα βρίσκουν στα χρήματα. Τώρα Α, δεν βρίσκω. το λέω και με επιφύλαξη αυτό. Έτσι. Μάλιστα. Θα μας δεις λίγο ρεπορτάζάρι, πώς θα βλέπεις, στη Θεσσαλονίκη πώς θα βλέπετε τα πράγματα. Θέλετε να σας πω Άσο, και μην το πεις. ρεπορτάζάρι. Θα πέσει Θέλετε να να το σας κάνω και πλακώσει, ρεπορτάζάρι. Να το σου πω ΠΑΟΚ κάτι. δει Να από σου πω πίσω του, θα κάτι. πέσει. Να σου πω κάτι. Τώρα θέλω να πεις, έτσι να σε ρωτήσω. Πώς αισθάνεσαι που ο Άρης μετά από 10 αγωνιστικές είναι πρώτος? Δεν τον νοιάζει, μετά από 32 τον νοιάζει. Νομίζω ότι συμφωνώ περισσότερο με τον Γιάννη, είναι αλήθεια, ότι δεν με απασχολεί περισσότερο το ποιος είναι πρώτος στην Ναι, 10η ναι, ναι. αγωνιστική. Με νοιάζει να είμαι πρώτος μετά την τελευταία αγωνιστική. Για να μπει έτσι σαν play-off Α, με... σε νοιάζει να Ναι. είσαι πρώτος, μάλιστα, εντάξει. Μετά την τελευταία αγωνιστική, όπως έγινε και πέρσι. Σίγουρα όμως συμφωνώ στο γεγονός ότι όταν μια ομάδα όπως ο Άρης μετά από αρκετά χρόνια βρίσκεται στην πρώτη θέση και υπάρχουν και άλλες ομάδες που διεκδικούν το πρωτάθλημα, είναι ωραίο και αναβαθμίζει και το προϊόν που λέγεται ελληνικό πρωτάθλημα. Οπότε μόνο Βέβαια. θετικό το βλέπω και εκτός από αυτό και στις παρέες γίνεται και πλάκα, υπάρχει ένα έτσι ωραίο mood στην Θεσσαλονίκη. Μια Μέχρι και σεισμός Θεσσαλονικία, έγινε. μέχρι και σεισμός ορίστε, έγινε. Μέχρι και σεισμός Μέχρι έγινε. και σεισμός έγινε, λέω. Και σεισμός έγινε και μετά από το σεισμό, μετά από κάνα μισάωρο, άνοιξαν οι ουρανοί και έρχεται τρομερή βροχή στην πόλη. Οπότε, ναι, καταλαβαίνετε. Τα πάντα, τα πάντα, τα Εντάξει. πάντα. Έγινε, Σέλιο, ευχαριστούμε. Να είστε καλά, γεια σας. Πάω Λοιπόν. day.gr